Η διαπίστωση για τα πραγματικά νούμερα, γιατί θέλω να μιλάμε νούμερα για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Δευτέρα, Κυριακή, δηλαδή η εβδομάδα που μας πέρασε, τα κρούσματα ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών 308, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 298, δηλαδή είμαστε κοντά, δείχνει ένα σημάδι σταθεροποίησης όσον αφορά αυτό, αλλά είμαστε υψηλά. Γι' αυτό που θέλουμε εμείς, είμαστε υψηλά. Βέβαια, ο μέσος όρος είναι 44, αν αυτός ο μέσος όρος ήταν λίγο κάτω από 30, τα πράγματα θα ήταν αρκετά καλά. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση είναι σε υποπλήρη έλεγχο. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Σερών τα κρεβάτια είναι περίπου με την ίδια με την προηγούμενη εβδομάδα και στη ΜΕΘ είναι περίπου, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι η 11 ή 13. Έχουμε βέβαια και ανθρώπους από άλλες περιφερειακές ενότητες και το νοσοκομείο Σερών βοηθά και τους όμορους νομούς, όπως τη Θεσσαλονίκη, τη Δράμα και όπως ζητηθεί. Βεβαίως θα πρέπει να ξέρουμε ότι το μοναδικό φάρμακο για αυτή την ιστορία, το μοναδικό αντίδοτο μάλλον, είναι να κάνουμε αυτό το τείχος και το τείχος της ανοσίας και της δυνατότητας να προστατευτούμε από αυτό τον αόρατο εχθρό είναι τα εμβόλια. Και τα εμβόλια στις ΣΕΡΕ, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, όπως με πληροφόρησαν από τους αρμόδιες υπηρεσίες, έχουν γίνει και συγχωρέστε με, είναι 28.500 έχουμε φτάσει. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν 25, ήταν λίγο 3.000 και πλέον. Αυτή τη βδομάδα είναι 22.000 αυτοί που έχουν κάνει την πρώτη δόση και 7.000 αυτοί που έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση. Ο ρυθμός είναι 600 με 700 εμβόλια την ημέρα. Αν μείνει αυτός ο ρυθμός, όπως μου έχουν διαβεβαιώσει οι γιατροί, θα δημιουργήσουμε ένα ικανό αριθμό ανθρώπων που θα έχουν αυτή τη δυνατότητα να έχουν εμβολιαστεί. Πόσο μάλλον αν το είχαμε από την αρχή. Βεβαίως. Αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια. Υπήρχε αριθμία. Και δεν υπήρχε καλός βηματισμός τον προηγούμενο μήνα. Εγώ ήμουν από τις πρώτες που το δήλωσα και ξέρετε, η αλήθεια είναι μία. Δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε σε καλό βηματισμό και γι' αυτό είμαι έτσι πολύ αισιόδοξος ότι σε λίγο καιρό και ελπίζω το επόμενο διάστημα να σταματήσει αυτή η σύσκεψη και να έρχεστε για άλλα πράγματα εδώ στην Περιφέρεια Αγίων Τεσσερών. Έχετε συζητήσει καθόλου με τον κύριο Μπαλαξή, με το νοσοκομείο, το κομμάτι των θανάτων, γιατί και χθες είχαμε 4 θανάτους σεραίων εδώ στο νοσοκομείο. Αριθμός που πάλι είναι, είναι μεγάλος και πάλι είναι ερωτηματικά. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μπω σε θέματα τα οποία αφορούν το Γενικό Νοσοκομείο Σερών και μάλιστα επιστημονικά. Το αν είναι λίγοι ή πολλοί, αυτό θα το εξετάσει η επιστημονική κοινότητα και αυτή που πρέπει. Εκείνο που εγώ έχω οφείλω και πρέπει να έχω την ευθύνη και να συντονίζω είναι ότι θα πρέπει να πιέζω συνεχώς τις υπηρεσίες έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τους ανάλογους ελέγχους, να μην επικαλύπτει μία την άλλη και ας μην είναι αρμοδιότητας δικής μας και σε κάθε περίπτωση να εξοπλίζουμε το νοσοκομείο και να δίνουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Τώρα, από εκεί πέρα στο ιατρικό κομμάτι κτλ., εγώ δεν θα πω αυτή τη στιγμή. Εκείνο που έχω να πω είναι όσον αφορά, γιατί ξέρετε ότι η λέξη υποδομές και νούμερα μου αρέσουν, ο αριθμός των 300 οι οποίοι έχουμε χάσει είναι μεγάλος. Είστε ικανοποιημένος από τους ελέγχους που γίνονται από όλες τις υπηρεσίες. Κάποιοι ΣΕΡΕΙ, επιχειρηματίες, έμποροι, βιοτέχνες, έχουν από την αρχή συνεργαστεί εξαιρετικά σωστά. Και γι' αυτό βλέπετε ότι το μεγαλύτερο διάστημα από τότε που άνοιξε η αγορά δεν έχει κλείσει. Ενώ οι άλλες πόλεις ταλαιπωρήθηκαν. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά με υπευθυνότητα αντιμετώπισαν τον πελάτη και τον σεβάστηκαν. Γι' αυτό καλό τις ΣΕΡΕΣ και τους ΣΕΡΕΟΥΣ να σέβονται και να ενισχύουν τα σεραϊκά καταστήματα και επιχειρήσεις. Είναι οι δικοί μας άνθρωποι, είναι δηλαδή οι δικοί μας άνθρωποι που εργάζονται εκεί και φροντίζουν για μας. Οι έλεγχοι αυτοί που γίνονται και είναι συχνοί και συνεχώς δεν έχουν σταματήσει, διαπιστώνουμε ότι οι ΣΕΡΕΙ επιχειρηματίες θέλουν και συνεργάζονται και τηρούν τα μέτρα με θρησκευτική ευλάβεια. Σας το λέω αυτό με περηφάνεια. Και γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Διότι, κακά τα ψέματα, έξω δεν εφαρμόζονται τα μέτρα. Στις επιχειρήσεις όμως εφαρμόζονται και γι' αυτό μένουμε εδώ σταθερά που είμαστε. Τώρα, για αυτούς που κάνουν εύκολη κριτική, θέλω να πω το εξής. Ότι πολλές φορές, πολλοί από αυτούς που κάνουν κριτική μετέχουν κάποιων συναθρήσεων. Γι' αυτό τους παρακαλώ να σοβαρευτούν. Το θέμα αφορά τη δημόσια υγεία και πρέπει όλοι να είμαστε μετρημένοι στις δηλώσεις μας και στο τι λέμε και στο τι κάνουμε. Και σας λέω ειλικρινά, και δεν το θέλω μόνο ατομική ευθύνη και τελειώσαμε, αλλά πρέπει πρώτα να δούμε τι κάνουμε εμείς και μετά να δούμε τι κάνουν οι άλλοι. Και κυρίως άνθρωποι που κατέχουν θέσεις ευθύνης και επιστήμονες. Δεν μπορεί να υπάρχουν μετά από τόσους θανάτους, 9.000 θανάτους
στην Ελλάδα άνθρωποι οι οποίοι να λένε αν υπάρχει πανδημία. Ο Μάρτιος και ο Απρίλιος ήταν αρκετά αυξημένα τα κρούσματα, όχι φυσικά σε αυξητική τάση όπως ήταν το Οκτωβρίου-Νοεμβρίου τα κρούσματα. Είναι αρκετά αυξημένα τα κρούσματα όμως. Το τελευταίο τριβδόματο να πω έχουμε 300 κρούσματα περίπου κάθε εβδομάδα, άρα γύρω στα 900 είναι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Είναι αυξημένα τα κρούσματα. Το καλό της υπόθεσης ποιο είναι όμως, ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχουμε 300 κρούσματα εβδομαδιαίως. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια σταθερότητα των κρούσματων, δηλαδή δεν έχουμε μια ανωδική τάση. Δεν πήγαμε από 300 στα 350 στα 400. Αυτό δείχνει ότι έχουμε μια σταθερότητα των κρούσματων και αυτό είναι προς το καλό της υπόθεσης. Νομίζω ότι ακόμα, όπως λένε τα πράγματα, ακόμη μία-δύο εβδομάδες θα έχουμε μια. Έτσι θα κινούνται εκεί κάπου τα κρούσματα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν αύξηση πάνω από 300 κρούσματα, εκεί θα κινηθούν εβδομαδιαίως. Και νομίζω ότι αρχές Μαΐου σταδιακά θα αρχίσουμε να έχουμε πτωτική τάση των κρούσματων, τόσο στην περιφερειακή ενότητα Σερών, όσο και πανελλαδικά. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα κινηθούν καλά τα πράγματα. Γιατί ο κόσμος εμβολιάζεται, θα αρχίσει και να αυξάνει η θερμοκρασία, θα ανέβει η θερμοκρασία πάνω από τους 25 βαθμούς, οπότε θα ευνοήσει την κατάσταση στην πτώση των κρούσματων. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι, κυρίως να τηρούμε τα μέτρα το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί ξέρετε, και 10 άτομα να νοσήσουν και 50 και κάποιοι να φτάσουν στο νοσοκομείο και να καταλήξει ένας φίλος μας, ένας γνωστός μας, ένας συγγενής, είναι κρίμα. Τώρα που τελειώνουμε και προχωράνε τα εμβόλια και νομίζω σταδιακά βγαίνουμε αυτή την κατάσταση, να θρηνήσουμε άτομα. Άρα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί παντού, στους εργασιακούς χώρους, σε φιλικές παρέες, στα σπίτια μας, να κρατάμε αποστάσεις, να τηρούμε τα μέτρα, κυρίως τη μάσκα. Αν τηρούμε τα μέτρα, νομίζω σταδιακά θα δούμε αυτή την κατάσταση και θα κινηθούμε θετικά. Δηλαδή, υπομονή μέχρι το Πάσχα. Εγώ, όπως το βλέπω, ναι, εκεί κάπου, δηλαδή τέλη Απριλίου. Νομίζω ότι από αρχές Μαΐου θεωρώ ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες θα είμαστε στα ίδια επίπεδα των κρουσμάτων και λίγο μπορεί να έχουμε και πτωτική τάση. Και από αρχές Μαΐου νομίζω θα έχουμε πτωτική τάση, εκεί στα μέσα Μαΐου και αρχές Ιουνίου θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Και τον Ιούνιο θεωρώ ότι θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω εκεί κάπου θα ανοίξουν όλα, θα λειτουργούν πάρα πολύ καλά έτσι τον Ιούνιο. Υπομονή θέλει τις επόμενες 15-20 μέρες. Πάντα λέμε για 20 μέρες, αλλά νομίζω είναι οι τελευταίες μέρες που θα πούμε και νομίζω τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά θέλει όλοι να δείξουμε έτσι πειθαρχία, να τηρούμε τα μέτρα. Και φυσικά θα πρέπει να εμβολιαζόμαστε, έτσι. Θα πρέπει όλοι να δίνουν τους εμβολιασμούς, να κινηθούμε εμβολιαστικά, οπότε να έχουμε νοσία όχι μόνο για τώρα, για φέτος και για το φθινόπωρο. Γιατί έτσι το φθινόπωρο έρχεται, ο ιός δεν θα εξαφανιστεί, άρα θα πρέπει να εμβολιαζόμαστε όλες. Και να πω εδώ ότι ο ιός, όποιος δεν εμβολιαστεί, αργά ή γρήγορα θα το βρει. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα νοσήσει. Άρα η μόνη λύση για να αποφύγει να νοσήσει από τον ιό είναι ο εμβολιασμός. Δεν υπάρχει άλλη λύση.